Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Την πολιτική επικαιρότητα θα σχολιάσουμε τώρα με την βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, την κυρία Καλλιόπη Βέτα. Βέβαια, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, με τα ενεργειακά να κυριαρχούν. Καλησπέρα, κυρία βουλευτήνα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας και καλό μήνα να ευχηθούμε. Και επειδή δεν τα είπαμε, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Κυρία Βέτα, να ξεκινήσουμε λίγο γιορτινές ημέρες εδώ στην εκλογική σας περιφέρεια. Όλες αυτές τις ημέρες, καθώς δεν είχατε και κοινοβουλευτική παρουσία, κλειστό το ελληνικό κοινοβούλιο λόγω των γιορτών, είχατε σειρά συναντήσεων και επαφών τόσο με τους κατοίκους του νομού, αλλά και με φορείς. Ακούσατε, συζητήσατε τα θέματα, τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πού εστιάζουν, κύρια, τι θέλουν από σας, τι ζητάνε? Όντως είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πολύ κόσμο στο Βόλιο, στην Εωρδέα, στην περιοχή των Σερβίων. Άλλωστε είναι κάτι που το κάνω από την πρώτη στιγμή που έχω εκλεγεί. Είμαι συνέχεια στους δρόμους και συνομιλώ με τους πολίτες και με φορείς, όπως είπατε. Το πρώτο που τους απασχολεί και είναι η κατάσταση πάρα πολύ δραματική, όπως τη βιώνουν, είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, η ακρίβεια στα αγαθά, διότι το ρεύμα, η ακρίβεια στο ρεύμα μετακυλίεται και στα αγαθά. Δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Πολλές φορές έρχονται πάνω από τις συντάξεις, από το ποσό που παίρνουν στη σύνταξη ή στους μισθούς. Είναι δραματική η κατάσταση. Και θέλω να πω ότι αυτό είναι συνειδητή επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, η αύξηση δηλαδή του ρεύματος. Δεν είναι από τον πόλεμο, διότι έχει ξεκινήσει εδώ και 7-8 μήνες, αν σκεφτούμε τους λογαριασμούς τους προηγούμενους πότε βγήκανε. Σαφώς ο πόλεμος εντείνει την κατάσταση και την κάνει ακόμη πιο δραματική, αλλά ξεκίνησε από μία σειρά επιλογές που έκανε η κυβέρνηση. Και για να γίνω πιο σαφής, πρώτα απ' όλα ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ, άρα έχασε το ρυθμιστικό της ρόλο. Η ΔΕΗ, η οποία ήταν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, έχασε το ΔΕΛΤΑ. Εμείς έχουμε δεσμευτεί ότι θα μπει ξανά το ΔΕΛΤΑ όταν θα γίνουμε κυβέρνηση. Και βέβαια αντιμετωπίζεται η ενέργεια όχι ως αγαθό όπως θα έπρεπε να είναι και να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτό, αλλά αντιμετωπίζεται σαν χρηματιστηριακό προϊόν και τους ενδιαφέρει μόνο η αύξηση των μετοχών. Έτσι είναι, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε ότι παίζονται πολλά παιχνίδια γύρω από την ενέργεια. Κάτι που το είδαμε και στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Υπουργών Ενέργειας, ενώ σε άλλα θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει αμέσως, όπως παραδείγματος χάρη για την πανδημία ή για άλλα θέματα. Τώρα εδώ στην ενέργεια βλέπουμε ότι ο καθένας έχει διαφορετική άποψη και θέση, που σημαίνει ότι είναι πολλά τα λεφτά. Κοιτάξτε, μας έχει δώσει η Ευρώπη κάποια εργαλεία, ακόμη εδώ και μήνες. Μας είπε ότι μπορούμε να φορολογήσουμε τα υπερκέρδη των εταιριών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, των τεσσάρων δηλαδή, παιχτών ουσιαστικά, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει καρτέλ και έχουν μια απίστευτη εσχροκέρδεια. Και βέβαια μας είπανε για τον ειδικό, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ότι είναι δύο εργαλεία τα οποία χωρίς να κοστίσουν στο δημοσιονομικό χώρο θα μπορούσαμε να τα εκμεταλλευτούμε σαν χώρα. Βλέπετε, η κυβέρνηση αυτή όμως δεν έχει κάνει τίποτα. Εμείς το λέμε πάρα πολύ καιρό σαν κόμμα, ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης ακόμη τα ψάχνει μέσω της ΡΑΕ. Πριν 40 μέρες μας το είπε στη Βουλή, ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη, τα οποία ακόμα περιμένουμε, ακόμα δεν τα έχει βρει, με λίγα λόγια. Και ξέρετε, το 99% των αυξήσεων περνάει στους καταναλωτές. Η Πορτογαλία και η Ισπανία έχουν χαράξει έναν άλλο δρόμο και μας δείχνουν ένα παράδειγμα, το οποίο βέβαια η κυβέρνησή μας δεν ακολούθησε, διότι όπως σας είπα δεν θέλει. Θέλει να προστατεύει τα συμφέροντα των καρτέλ που σας είπα. Η Πορτογαλία και η Ισπανία απεξαρτοποιήθηκαν από την τιμή του φυσικού αερίου στη Σύνοδο Κορυφής, με αποτέλεσμα να έχουν μείωση αυτή τη στιγμή έως και 40% του ηλεκτρικού ρεύματος. Κάτι που βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης δεν το έκανε. Πήγε απροετοίμαστος, δεν διεκδίκησε τίποτα από τη Σύνοδο Κορυφής, γύρισε με άδεια χέρια. Και βέβαια, να σας πω ότι με τη βίαιη απολυνητοποίηση που εμείς βλέπουμε τα αποτελέσματα εδώ
στον τόπο μας πάρα πολύ έντονα, φάνηκαν και σε όλη την Ελλάδα, διότι η βία πολιτικοποίηση χωρίς σχέδιο όπως έγινε και είχε εξαγγελθεί, δέσμευσε τη χώρα μας στο φυσικό αέριο, που είναι ορυκτό καύσιμο και βέβαια βλέπουμε τα αποτελέσματα, διότι εξαρτάται, είναι εισαγόμενο και εξαρτάται από τις γεωπολιτικές συνθήκες. Καλά, βέβαια Όλη η δεν Ευρώπη... περίμενε κανείς ότι θα έχουμε πόλεμο, όπως επίσης δεν περίμενε κανείς ότι θα έχουμε πανδημία. Ωστόσο, ο θυμόσφαιρος λέω, λέει, το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Με το που ξεκίνησε η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, έπρεπε άμεσα να ληφθούν μέτρα, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η Ρωσία είναι μια εξαγωγική χώρα με τα με ζητήματα που αφορούν την ενέργεια αλλά και είδη πρώτης ανάγκης, που σημαίνει αυτά έπρεπε να λυθούν πολύ άμεσα. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Μπαρκοπούλου, σαφώς επηρεάζουν, όπως σας είπα και στην αρχή, τα θέματα του πολέμου στην ενέργεια. Όμως, όλη η Ευρώπη είχε μειώσει την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο, διότι η απανθρακοποίηση είναι από την, να περάσουμε από τον άνθρακα, να περάσουμε στις ΑΠΕ. Εδώ όμως στην Ελλάδα έγινε διαφορετικά, πέρασε μέσα το φυσικό αέριο. Δηλαδή, σε αντίθεση με άλλες χώρες από την Ευρώπη, η εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 40% αυτή τη στιγμή. Εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο, η ενέργεια της χώρας. Δηλαδή, χωρίς σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα, ακολουθήκε και ένας δρόμος μόνο για τα ιδιωτικά συμφέροντα και όχι για το κοινό καλό. Και φαίνονται τα αποτελέσματα τη στιγμή, μάλιστα, που έχουμε πόλεμο. Αλλά, όπως σας είπα, οι αυξήσεις και με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία μπήκε τον Αύγουστο του 2021, αυξήθηκαν πάρα πολύ τα κόστη του ρεύματος. Να θυμίσω ότι επί ΣΥΡΙΖΑ, με τέτοια κατάσταση που είχαμε, μια χρεοκοπημένη ουσιαστικά χώρα, δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ ο λογαριασμός του ρεύματος. Ούτε ένα ευρώ, κυρία Μαρκοπούλου. Και επιπλέον δόθηκε μείωση 12% μεσοσταθμικά. Δόθηκαν, αν θυμάστε, 300 κιλοβατόρες σε ευάλωτα νοικοκυριά. Θεσπίστηκε το κοινωνικό τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά όχι μόνο δεν τα και είδαμε, το αλλά κοινωνικό ήταν τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος ισχύει ακόμη στη Δυτική Μακεδονία. Γι' αυτό και οι Δυτικομακεδόνες πληρώνουν πολύ λιγότερο από ό,τι οι άλλοι καταναλωτές. Ήταν είναι μια αλήθεια. πρωτοβουλία του πρώην Περιφερειάρχη, ο οποίος πίεσε την κυβέρνηση προκειμένου να νομοθετήσει αυτό και ισχύει και βλέπουμε ότι πάνω στους λογαριασμούς υπάρχει σχετική μείωση. Ήταν ένα πάρα πολύ θετικό μέτρο, το οποίο σωστά πάρθηκε και ισχύει ακόμη, αλλά θέλω να σας πω ότι σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και εδώ σε εμάς έχουμε 1.000 περίπου διακοπές ρεύματος την ημέρα αυτή τη στιγμή για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα πολύ πολύ μεγάλα και υψηλά τιμολόγια. Όπως σας είπα, έχουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία λειτουργεί τελείως με διαφάνεια. Δεν υπάρχουν διμερείς συμβόλαια, δεν υπάρχει τέτοια διαφάνεια έτσι ώστε να ξέρει ο καταναλωτής τι θα πληρώσει. Εμείς προτείνουμε επιβολή πλαφών στο ρεύμα της χοντρικής, φορολόγηση των υπερκερδών. Πρέπει να χτυπηθεί οπωσδήποτε η εσχροκέρδεια. Προτείνουμε διμερείς συμβόλαια. Προτείνουμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που όπως σας είπα είναι εργαλείο ευρωπαϊκό. Προτείνουμε τη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και βέβαια την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Είναι τα πρώτα άμεσα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για να ανασάνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, διότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Βλέπουμε απ' την άλλη τα προκλητικά μισθολόγια των Golden Boys του κυρίου Στάση, που παίρνει 360.000 το χρόνο, δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο την ημέρα, που βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και μας είπε ότι έκανε πολύ καλό ο κύριος Στάσης στον ελληνικό λαό, έτσι είπε, γιατί αυξήθηκε η μετοχή. Ναι, αλλά και ο κύριος Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ένας πραγματικά σοβαρότατος πολιτικός, είπε ότι δεν μπορεί κάποιος να παίρνει 1.000 ευρώ την ημέρα, όταν κάποιοι εργαζόμενοι παίρνουν 400 και 500 ευρώ το μήνα. Και δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Και όχι μόνο αυτό, κυρία Μαρκοπούλου, αλλά μοιράζουν μεταξύ τους 16 εκατομμύρια κέρδη από τις μετοχές. 16 εκατομμύρια. Και βέβαια, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση για αυτό το θέμα, δηλαδή για τα μπόνους και τη χειραγώγηση, για τα μπόνους που παίρνουν τα Golden Boys και ο κύριος Στάσης και βέβαια τη χειραγώγηση τιμών στο χρηματιστήριο των μετοχών στο χρηματιστήριο για της ΔΕΗ. Κυρία Βέτα, από ό,τι φαίνεται τα ενεργειακά θα μας απασχολήσουν και το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς περιμένουμε να δούμε και την κατάθεση της τροπολογίας
από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τις επόμενες ημέρες. Η επίκαιρη ερώτηση σήμερα του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω λίγο να σταθούμε, επειδή είναι χρόνος δελτίου, και στα εσωκομματικά και στις εκλογές και τις διαδικασίες που θα έχετε στις 15 Μαΐου. Ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή στην εκλογή συνέδρων και στο συνέδριο του κόμματος, στο τρίτο συνέδριο. Πρώτη φορά είδαμε τόσο πολύ κόσμο, μετά από χρόνια βέβαια. Και τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει και στις εσωκομματικές εκλογές. Δύο οι κάλπες που θα στηθούν, μία για την εκλογή μελών της Κεντρικής Επιτροπής και μία για εκλογή Προέδρου. Και το διαφορετικό και το, αν θέλετε, το καινοτόμο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν σε επίπεδο περιφερειών. Έτσι λοιπόν μένουμε εμείς στην Δυτική Μακεδονία. Ποια η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είστε έτοιμοι για τις εκλογές της μεθεπόμενης Κυριακής? Τα είπατε όλα, κυρία Μαρκοπούλου. Θα στηθούν τρεις κάλπες. Η μία θα αφορά την ανανέωση της θητείας του Προέδρου μας, όπου μπορούν να συμμετέχουν όποιος θέλει να εγγραφεί ακόμη και την τελευταία μέρα, να εγγραφεί λίγο πριν την εκλογή δηλαδή του Προέδρου, και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να ψηφίσει. Είναι μια γιορτή δημοκρατίας για μας και επιπλέον θέλουμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση στην ενασχόληση με την πολιτική των ανθρώπων. Γιατί καλούμε τους ανθρώπους να έρθουν, τους δημοκράτες που θέλουν μια αλλαγή στο τόπο πάνω απ' όλα. Γιατί πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση που είναι η χειρότερη μετά τη μεταπολίτευση. Άρα λοιπόν η μία κάλπη αφορά την εκλογή του Προέδρου και μπορούν να συμμετέχουν όσοι εγγραφούν σαν μέλη του κόμματος έστω και την τελευταία στιγμή. Η άλλη κάλπη αφορά τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που εκλέγονται πια από τα μέλη του κόμματος και αφορά τα μέλη που έχουν εγγραφεί ως τις 21 Μάρτη αυτού του έτους, και βέβαια μια τρίτη κάλπη που αφορά τις αλλαγές στο καταστατικό. Όλα αυτά αποφασίστηκαν στο συνέδριο, ένα συνέδριο πάρα πολύ ζωντανό, δημοκρατικό, ανοιχτό, μπορούσε οποιοδήποτε να το παρακολουθήσει, πάρα πολύ συμμετοχικό και λέω πραγματικά συμμετοχικό, όχι μόνο στον αριθμό των ανθρώπων που ήταν πάνω από 10.000 με απίστευτη ενέργεια και συμμετοχή και ανάταση, αλλά θέλω να πω ότι ουσιαστικά συμμετείχαν στις συζητήσεις που έγιναν επιμέρους, στις ομιλίες, ήταν ένα πάρα πολύ καλό συνέδριο, πολύ ζωντανό, δημοκρατικό και βέβαια έδωσε το σήμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη φορά θα είναι το πρώτο κόμμα, θα γίνει, θέλουμε και επιδιώκουμε και πιστεύω ότι θα είναι ο κορμός ο ΣΥΡΙΖΑ μιας προοδευτικής κυβέρνησης που θα φέρει την αλλαγή στον τόπο, διότι η κατάσταση πραγματικά, όπως σας είπα, δεν πάει άλλο. Οι πολίτες, οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλο αυτή την κατάσταση. Και εμείς δίνουμε αυτό το σήμα και αυτή την πρόσκληση να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει. Και βέβαια υπήρξαν κάποιες καινοτόμες, αν με επιτρέπετε, ξέρω ότι είναι βεβαίως. Υπήρξαν δύο καινοτόμες αλλαγές, ότι αποφασίζουν πια τα μέλη και για την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και για τις αλλαγές, όπως σας είπα, στο καταστατικό. Και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, από τη στιγμή που δίνεται η δυνατότητα, κάποιος τελευταία στιγμή να εγγραφεί για να ψηφίσει, αλλά μόνο για πρόεδρο, όχι για μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Που σημαίνει ότι όποιος θέλει μπορεί να προσέλθει την Κυριακή στη Δυτική Μακεδονία, σε όποια περιφερειακή ενότητα θέλει, και να ψηφίσει ένα από τα 10 μέλη που θα εκλεγούν για την Κεντρική Επιτροπή. Ναι, βέβαια μόνο τα μέλη επιτρέπουν, έτσι, που είναι γραμμένα μέχρι τις 21 του Μάρτη, έτσι, να εκλέξουν την Κεντρική Επιτροπή. Αλλά όποιος θέλει να εγγραφεί, έστω και τελευταία στιγμή, να ψηφίσει, μπορεί να ψηφίσει για τον Πρόεδρο. Θα στηθούν κάλπες, όπως είπατε, στη Δυτική Μακεδονία. Δίνουμε πάρα πολύ έμφαση σε αυτή την αλλαγή, ότι πια ψηφίζουν τα μέλη και για τα κορυφαία όργανα του κόμματος και για τον πρόεδρο. Και βέβαια αυτό θα συνεχιστεί και αργότερα σε άλλες αποφάσεις του κόμματος. Και βέβαια μια άλλη καινοτομία που έχει μπει και ήταν πάρα πολύ σημαντική είναι ότι το 50% θα είναι από γυναίκες στα όργανα, θα πάρουν δηλαδή τις θέσεις στο κόμμα, στην Κεντρική Επιτροπή, 50% γυναίκες, και αυτό θα συνεχιστεί και στην κυβέρνηση που θα είναι σε θέσεις πια υπουργικές, γενικό γραμματέων κλπ. Να είναι το 50% του συνόλου να είναι γυναίκες. Αυτό είναι μια, όπως σας είπα, ήταν μια γιορτή της δημοκρατίας και συνεχίζεται, διότι δίνεται πάρα πολύ μεγάλη
σημασία στα μέλη πια. Δεν θα αποφασίζει δηλαδή κάποια ομάδα ή κάποιες ομάδες, αλλά θα ψηφίζουν τα ίδια τα μέλη και θα αποφασίζουν για το μέλλον του κόμματος και τις αποφάσεις τους. Κυρία Βέτα, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Εδώ θα είμαστε. Θα δούμε και τις εξελίξεις τόσο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά τόσο και σε εκλογικό επίπεδο, καθώς παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εκλογές. Όχι για εκλογή Προέδρου, ο Αλέξης Τσίπρας είναι αδιαφυσβήτητος, αλλά για την εκλογή μελών στην Κεντρική Επιτροπή. Ξέρετε, πάντα τα ονόματα προκαλούν έτσι μία συζήτηση. Υπάρχουν και οι κόντρες, υπάρχουν και οι ομάδες, υπάρχουν πάρα πολλά που θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.